απογευματινή αυτή συνάντηση σε ολομέλεια, που θα μας δώσει τη δυνατότητα να ακούσουμε τα πορίσματα των εργασιών των ομάδων που συζήτησαν τα ανάλογα θέματα και στη συνέχεια να μπορούμε να τοποθετηθούμε πλέον γενικά σε αυτά τα θέματα για να έχουμε την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων. Στην πρώτη ομάδα την ευθύνη είχε ο καθηγητής κ. Βασίλειος Γιούρτσης και το θέμα ήταν η χαρισματική διάσταση της εξουσίας στην Εκκλησία. Θα παρακαλέσουμε τον υπεύθυνο ή τον γραμματέα να παρουσιάσει τα πορίσματα και τα πραγματικά της ομάδας. Ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας και η καθηγητά για αυτή την παρουσίαση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 6 λεπτά. Άρα, συνομότερος. Μετά την εισαγωγική παρουσίαση της χαρισματικότητας της Εκκλησίας, υπήρξαν τοποθετήσεις οι οποίες κινήθηκαν κυρίως στην κατεύθυνση μερικών παρατηρήσεων που φαίνεται ότι έχουν επισημανθεί από το σώμα της Εκκλησίας ή ειδικότερα από λαϊκούς εκκληρικούς. Μεταξύ των θεμάτων που επέτυχαν ήταν το θέμα της εκλογής των ιερέων από τους επισκόπους και των επισκόπων από την Ιεραρχία της Εκκλησίας. Ορισμένοι ζήτησαν διεύρυνση του εκλογικού σώματος, ορισμένοι ζήτησαν αλλαγή του τρόπου εκλογής. Είναι ένα αίτημα που εγώ προσωπικά το θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, λέγεται. Ο Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Αγουστίνος, θα θυμάστε από τη δεκαετία του 50 μιλούσε για ψηφοκλήρου και λαού. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι το μοναδικό θέμα, υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως λόγω χάρη η πορεία της εποσμήκευσης, πόσο έχει βλάψει την Εκκλησία και ουσιαστικά το θεσμικό στοιχείο υπερισχύει του χαρισματικού. Υπήρξαν αντιδράσεις για τον τρόπο του επαγγελματισμού με τον οποίο λειτουργεί μερικές φορές ο κλήρος, σχεδόν εξ ανάγκης, διότι οι πιέσεις που έρχονται έξωτε σε κλειβά, χαρακτηριστική περίπτωση οι πολυγάμοι οι οποίοι μερικές φορές συντομεύουν και το μυστήριο στη λειτουργική του μορφή. Ακόμη υπήρξαν θέματα που έχουν άμεση σχέση με το πρόβλημα της εφαρμογής της φιλανθρωπίας, πώς θα λειτουργήσει, πώς πρέπει να λειτουργήσει η φιλανθρωπία στον χώρο της Εκκλησίας. Επιπλέον μπορούσαμε, κάναμε συζητήσεις, γιατί έγιναν και συζητήσεις διευκρινιστικές πάνω σε ορισμένα θέματα, όπως το θέμα της κατήχησης, το αν λοιπόν η Εκκλησία σήμερα μπορεί να συνεχίσει το μοντέλο των κατηχητικών σχολείων που ίσχυε στο παρελθόν. Ελεγχθεί ότι είναι ένα σχήμα το οποίο το απαιτούσαν οι καιροί, διότι η Εκκλησία μπορούσε να ανταγωνιστεί την τότε δομή και την πολιτιστική και την τεχνολογική και την κοινωνική. Σήμερα δεν μπορεί να την ανταγωνιστεί, διότι η τεχνολογία προβάλλει μια σειρά απαιτήσεων που είναι ανάλογες προς τη δεκτικότητα και τις αντιλήψεις των νέων ανθρώπων, πράγμα που αναγκάζει και πρέπει να ουσιαστικά να πιέσει την Εκκλησία να στραφεί στην ανάγκη, στην κατάκτηση και στη χρήση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας, να μην ξεχάσει την δυναμική του διαδικτύου, να μην ξεχάσει την δύναμη, την ικανότητα δέσμευσης των ευαισθησιών του εφήβου της σύγχρονης τεχνολογίας και κυρίως του υπολογιστή και των προϊόντων που συνδέονται με αυτή την τεχνολογία. Περίπου νομίζω αυτές ήταν σε πολύ γενικές γραμμές. Το κείμενο καθαρογράφεται, σε λίγη ώρα θα μας έρθει, αλλά από ό,τι θυμάμαι τα πιο σοβαρότερα θέματα ήταν αυτά. Να σταματήσω εδώ για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρίξαντο, επειδή θα έχουμε χρόνο, όπου θα μπορούμε να ερωτήσει και από κάθε ομάδα και από την
γενική συνέλευση εδώ, το συνέδριο. Να παρακαλέσουμε τον υπεύθυνο της ομάδος που είχε τίτλο «Η Εργολία και η Φιλανθρωπία», τον καθηγητή κ. Γιώργιο Φίλιο, να μας παρουσιάσει τα πρακτικά και τα συμπεράσματα της ομάδας. Από το βήμα. Και εγώ, σεβασμιότατε, εν συντομία θα τα παρουσιάσω, επειδή δεν είχα γραμματιακή υποστήριξη, κράτησα κάποιες σημειώσεις τις οποίες μόλις προλίγου επεξεργάστηκαν. Τονίστηκε από πάρα πολλούς ότι για την άσκηση του έργου του φιλανθρωπικού της Εκκλησίας χρειάζεται η συνεργασία με κάποιους αντίστοιχους κοινωνικούς φορείς. Μάλιστα, προτάθηκε και ένα συνέδριο, μια ημερίδα με θέμα συνεργασία της τοπικής αυτοδιοικήσεως και της Εκκλησίας για τη φιλανθρωπία. Άλλο θέμα. Το πρόβλημα των ναρκωτικών. Η Εκκλησία ακούστηκε και τονίστηκε ότι δεν έχει ειδικό φορέα για να ασχοληθεί με αυτό το πρόβλημα. Προτάθηκε η δημιουργία φορέων σε κάθε Μητρόπολη και τονίστηκε πολύ το θέμα της προλήψεως ως έργο της Εκκλησίας. Επίσης, τονίστηκε ότι σε κάθε Μητρόπολη πρέπει να υπάρχει ή να ιδρυθεί ένα γραφείο για το θέμα της ανεργίας. Όλα αυτά τα σημεία τονίστηκαν από πάρα πολλούς συμμετέχοντας ως τμήματα του φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας. Άλλο αίτημα που διατυπώθηκε ήταν το ακόλουθο, να οργανωθεί το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας σε ό,τι αφορά τα νοσοκομεία, τις φυλακές και τις επισκέψεις των ασθενών κατοίκων. Επίσης, από αρκετούς τονίστηκε η ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας για την αξιοποίηση από την Εκκλησία των χρηματικών εισφορών των πιστών. Εδώ έγινε μεγάλη συζήτηση και καταλήξαμε ότι δεν χρειάζεται μεν προβολή, διότι αυτό είναι αντίθετο προς την φύση του φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας, αλλά είναι απαραίτητη η ενημέρωση, κάποια έντυπα ενημερωτικά σε επίπεδο ενορίας για το πού πηγαίνουν, πώς αξιοποιούνται τα χρήματα που δίνονται για φιλανθρωπία. Επίσης, τονίστηκε ότι ο τρόπος ασκήσεως του έργου της φιλανθρωπίας από την Εκκλησία πρέπει να μην προσβάλλει την αξιοπρέπεια αυτών που αποδέχονται τη φιλανθρωπία. Τονίστηκε ότι η υλική φιλανθρωπία πρέπει να συνοδεύεται από αυτό που είπαν οι αγαπητοί αδελφοί και πατέρες, από την πνευματική φιλανθρωπία. Και εδώ αναδείχθηκε η ανάγκη τα στελέχη της Εκκλησίας, οι κληρικοί μας συγκεκριμένα, να έχουν την απαραίτητη επιμόρφωση, διότι πρόκειται για έργο που απαιτεί επιμόρφωση, η πνευματική φιλανθρωπία, η άσκηση της πνευματικής φιλανθρωπίας. Κάποιοι από τους πατέρες και τους αδελφούς τόνισαν ότι στους ναούς ο κάθε εφημέριος πρέπει να επιλαμβάνεται των προβλημάτων εκείνων των ανθρώπων που έρχονται στο ναό και ζητούνε κάτι από την Εκκλησία. Διότι κάποιοι πατέρες ιδιαίτερα, κάποιοι εφημέριοι, τόνισαν το πρόβλημα του να προσέρχεται κάποιος σε έναν ιερό ναό και να ζητάει την βοήθεια, την χρηματική κυρίως, και οι εφημέριοι να τον παραπέμπουνε στον υπεύθυνο του φιλοπτώχου έργου, ο οποίος δεν είναι παρόν. Ελέγχθη λοιπόν ότι πρέπει ο κάθε ένας ιερέας στο ναό, στην ενορία, ακόμα και αν δεν είναι υπεύθυνος του φιλοπτώχου, να επιλαμβάνεται αυτών των προβλημάτων. Επίσης, κάποιοι είπαν ότι πρέπει, βέβαια αυτό δεν έχει άμεση σχέση με την άσκηση του έργου της φιλανθρωπίας, αλλά εντάχθηκε εκεί στη συζήτηση που έγινε, πρέπει όταν κάποιος προσέρχεται και ζητάει τη βοήθεια τη χρηματική της Εκκλησίας να την χάνει μιας αντιμετωπίσεως ή μιας υποδοχής, αν θέλετε, εις άξιας με ανθρώπους οι οποίοι έχουν οικονομική ισχύ, να μην υπάρχει αυτή η διάκριση του πτωχού που έρχεται να ζητήσει να προστρέξει στο φιλάνθρωπο έργο της Εκκλησίας και κάποιον άλλον που έρχονται με κάποια οικονομική ισχύ. Τονίστηκε επίσης ότι είναι ανάγκη να υπάρξει μια, θα έλεγα, θεωρητική κατανόηση των ενιών φιλανθρωπία και διακονία. Από κάποιον συνάδελφο που παρενέβη,
πολύ ωραία αναπτύχθηκε η έννοια φιλανθρωπία του Θεού, η οποία πρέπει να είναι το πρότυπο για τη φιλανθρωπία των ανθρώπων, ότι αυτή η έννοια φιλανθρωπία του Θεού κινείται στο τρίπτυχο δημιουργία, ενανθρώπιση του Θεού και λόγου, πεντηκοστή, και ότι η διακονία πρέπει να είναι καθομοίωση αυτής της φιλανθρωπίας. Τονίστηκε στο πλαίσιο αυτό ότι φιλανθρωπία σημαίνει να προσεγγίσουμε το πρόσωπο αυτού που έρχεται και ζητάει κάτι και όχι απλά να ικανοποιήσουμε την ανάγκη του. Όπως τονίστηκε ότι η Εκκλησία πρέπει να ενημερώνει για τη φιλανθρωπία της και όχι να την διαφημίζει. Άλλα σημεία τα οποία ελέγχθησαν ήταν η ανάγκη για την φιλανθρωπία της Εκκλησίας να εξευρεθούν πόροι. Ότι δεν μπορεί η Εκκλησία να ασκήσει το έργο της φιλανθρωπίας της ζητώντας απλώς από τους πιστούς κάποια χρήματα κάθε φορά. Και στο πλαίσιο αυτό έγιναν και κάποιες προτάσεις ή αν θέλετε κάποιες σκέψεις διατυπώθηκαν για την ανάγκη να αξιοποιηθεί η εκκλησιαστική περιουσία ως πόρος για τη φιλανθρωπία της Εκκλησίας. Ακούστηκαν κάποιες φωνές διαμαρτυρίας ή παραπώνου αν θέλετε ότι δεν μπορεί να υπάρχει φιλανθρωπία, φιλανθρωπικό έργο στην Εκκλησία και να έχουμε κληρικούς οι οποίοι διατηρούν δύο μισθολογικές ιδιότητες και του κληρικού και του καθηγητού. Μεταφέρω αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Επίσης, πολλοί είπαν ότι καλό είναι ο ιερέας να μην διαχειρίζεται ο ίδιος τα χρήματα, ώστε να μπορεί να είναι λίγο αμέτωχος από αυτήν την διαδικασία, αλλά να έχει κάποιους συνεργάτες ένα ειδικό σώμα. Ακούστηκε επίσης το παράπονο ή η παρατήρηση ότι πολλές φορές από τα ιδρύματα που έχει η Εκκλησία, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, απουσιάζει το εξειδικευμένο προσωπικό από γυροκομεία ή από νοσοκομεία. Διατυπώθηκε η ευχή η Εκκλησία να οργανώσει καλύτερα το κατηχητικό της έργο σε ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης, ότι οι ιεροί ναοί για να ασκήσουν το έργο της πνευματικής φιλανθρωπίας, της συμπαραστάσεως δηλαδή στο σύγχρονο άνθρωπο, πρέπει να είναι ανοιχτή κατά τη διάρκεια της ημέρας και μάλιστα να βρίσκεται και κάποιος αυτούς. Ένα άλλο αίτημα, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος, που διατυπώθηκε ήταν το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας να μην είναι μόνο η υποδοχή των προβλημάτων, εδώ είμαστε, ελάτε αν έχετε προβλήματα, αλλά και η πορεία για να τα συναντήσουμε, να πάμε εμείς εκεί που είναι τα προβλήματα. Διατυπώθηκε κάτι το οποίο ήταν όντως αρκετά έτσι ευαίσθητο και συγκινητικό, τουλάχιστον για τα δικά μου μέτρα, όταν κάποιοι κληρικοί είπανε ανάγκη φιλανθρωπίας έχουν και οι κληρικοί, όχι μόνο οι λαϊκοί στην Εκκλησία. Και εκεί ακούστηκαν κάποιες σκέψεις και για το θέμα της νοσηλείας και της γυροκομίσεως των κληρικών. Και τέλος, η ανάγκη να συνεργαστεί η Εκκλησία στο θέμα του φιλανθρωπικού της έργου με όλους τους φορείς εθελοντισμού και να αξιοποιηθεί αυτή η συνεργασία για το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Σας μετέφερα όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν σε μία πολύ γόνιμη έτσι συζήτηση, ώστε να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ, Άγιε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Θα καθίσετε κοντά μας για να χρειαστεί να παρέμβετε στη συζήτηση. Να παρακαλέσω τώρα τον πατέρα την Αγόρα Κυπριακό, που είχε την ευθύνη της τετάρτης ομάδος με θέμα η διακονία στην Ιεραποστολή και επανευαγγελισμός, να μας δώσει τα πρακτικά της. Προσδιορίστηκε ο όρος επανευαγγελισμός, δηλαδή σαν προσπάθεια εσωτερικής ιεραποστολής μέσα στις ίδιες ενορίες από τους ανθρώπους, δηλαδή ευαγγελισμός των ανθρώπων που ήδη είναι βαπτισμένοι, ξεκαθαρίστηκε το γεγονός ότι πια δεν παίζουμε με τα μέτρα του παρελθόντος, αλλά βρισκόμαστε σε μια κοινωνία όπου δεν είναι αυτονόητο ότι η ενορία, τα όρια της ενορίας συμπίπτουν και με τα όρια της κοινωνίας εξαιτίας της πολυπολιτισμικής διαφοράς που υπάρχει πια στην πατρίδα μας. Έτσι λοιπόν, μετά από μια πράγματι γόνιμη και ήρεμη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, οι τοποθετήσεις των συμμετεχόντων στάθηκαν σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορούσε την ενορία, όπου ζητήθηκε μια οργάνωση της ενοριακής ζωής με περισσότερες δυνατότητες, έτσι ώστε εάν οι κληρικοί που είναι υπεύθυνοι στις διάφορες ενορίες να μάθουν να ακούν
τους ενορίτες τους, τους προβληματισμούς τους, τα οράματά τους, τις δυσκολίες τους, και με αυτόν τον τρόπο να μπορούν μετά να ασκήσουν τον Ευαγγελισμό. Να μην δηλαδή ξεκινούν με το μυαλό τους, έχοντας το μυαλό τους ένα συγκεκριμένο τρόπο Ευαγγελισμού, αλλά τι υπάρχει, τι ανάγκες έχει το ποίμνιο. Αυτό προϋποθέτει βέβαια την επιλογή καλών κληρικών, και γι' αυτό ζητήθηκε οι επίσκοποι να είναι προσεκτικοί στις χειροτονίες τους και στην επιλογή των υποψηφίων κληρικών, έτσι ώστε να αποφεύγονται πράγματα που δημιουργούν προβλήματα στην Εκκλησία. Επίσης, ζητήθηκε, αν είναι δυνατόν στις Μητροπόλεις, να γίνονται σεμινάρια δημορφώσεως των κληρικών, έστω και αν αυτοί δημορφωμένοι οι πτυχιούχοι, για θέματα που αφορούν είτε την ψυχολογία, είτε τις τεχνολογίες, είτε την επικαιρότητα, έτσι ώστε να μπορούν και με την πνευματικότητα που διαθέτουν, αλλά και με την ενημέρωσή τους, να ανταποκρίνονται περισσότερο και καλύτερα στις ανάγκες του ποιμνίου τους. Επίσης, ζητήθηκε να υπάρξει μια προσπάθεια πάλι στις ενορίες επαναευαγγελισμού των γονέων, στενά γονεϊκής οικογένειας, δηλαδή του πατέρα και της μητέρας, και όχι του παππού, και να μην αφήνουν τα παιδιά να αποκτούν εξαιρετικό χρόνο του οπού ή τη γιαγιά που σπανίζουν πια, αλλά να δίνουν δυνατότητες και στις μητέρες και στους πατέρες να γνωρίζουν καλά τα της ισχύας μας, τα της Εκκλησίας, έτσι ώστε να συμμετέχουν, να μπορούν να συμμετέχουν, να δίνουν ήδη παράδειγμα σωστό στα παιδιά τους με τον εκκλησιασμό και την άλλη εκκλησιαστική τους συμπεριφορά. Και σε αυτό το σημείο ζητήθηκαν και βοηθήματα για το αν είναι δυνατόν και όπου είναι, όπου υπάρχουν, για τους αλλοδαπές οικογένειες, όπου πολλοί αλλοδαποί πλησιάζουν τους κληρικούς και αυτοί δεν είναι εύκολο να δεν γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να τους κατηχήσουν. Επειδή είχαμε αρκετούς εκπαιδευτικούς στην ομάδα, ο δεύτερος άξονας στάθηκε προς την εκπαίδευση, και εκεί ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς μια περισσότερη προσέγγιση των κληρικών προς το σχολείο, όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δηλαδή από τη μεριά του σχολείου. Και μάλιστα πολλοί εκπαιδευτικοί μας είπαν ότι υπάρχουν πολιτιστικά μαθήματα που μπορούν να γίνει παρέμβαση από μέρους των κληρικών. Μπορεί να πάει κάποιος να διδάξει μέσα στην τάξη, αν κληθεί από τον καθηγητή ή από τον δάσκαλο. Και μίλησαν πάρα πολύ για τις μαθητικές λειτουργίες, και ζητήθηκε, αν είναι δυνατόν, να με συνεργασία πάντα με το σχολείο, να είναι λίγοι μαθητές που παρακολουθούν αυτές τις λειτουργίες, ώστε να μπορεί να υπάρχει μια επικοινωνία του κληρικού με τους μαθητές και να μην πηγαίνει ολόκληρο το σχολείο ή δύο ή τρία σχολεία μαζί, όταν δημιουργείται ο φόρος και δεν δίνει τη δυνατότητα και στον κληρικό να αποκτήσει μια άμεση επικοινωνία με τους μαθητές, αλλά ούτε και στους μαθητές να έχουν μια λειτουργική παιδεία. Επίσης, κρίθηκε ένα άλλο κομμάτι παράλληλα με αυτά που είπε ο κ. Λούνης στην αρχή για τις τεχνολογίες και με το διαδίκτυο. Ζητήθηκε αν υπάρχει δυνατότητα στις ιστοσελίδες των Μητροπόλων να υπάρχει δυνατότητα ερωτήσεων ώστε να υπάρχουν, ώστε να μπορούν αυτοί που κάνουν τις ερωτήσεις να παίρνουν και κατάλληλες απαντήσεις. Ζητήθηκε η εμβέλεια του Σταθμού της Εκκλησίας Ελλάδος να απολυθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα, γιατί υπάρχουν περιοχές, ιδιαίτερα στη Μεσσηνία, όπου δεν ακούγεται καθόλου. Τέθηκε και το θέμα του τηλεοπτικού σταθμού, αυτό δεν αφορά. Και βέβαια ζητήθηκε επίσης η παρουσία των κληρικών, όλων των βαθμίδων, δηλαδή είτε επισκόπων, είτε επισκοπών, είτε επισκοπών, που παρουσιάζονται στα κανάλια, να είναι η επιλογή τους και οι άδειοι που δίνουν τον Σύνοδο να είναι κατάλληλοι και έτσι ώστε να μπορούν και να σταθούν στον χώρο που είναι ανάμεσα στους συνομιλητές τους, αλλά και να προβάλλουν με σαφή τρόπο τις ορθόδοξες θέσεις. Τελικά, αυτό που κατέληξε όλη η ομίγυρη συζητώντας ήταν ότι θα πρέπει να έχουμε κληρικούς, θα πρέπει να δημιουργηθούν κληρικοί οι οποίοι να συνειδητοποιούν ότι για να μπορέσουν να επανευαγγελίσουν τους πιστούς, δηλαδή να κάνουν την εσωτερική αποστολή, θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Χριστού, ο οποίος περιήγεται τα πόλεις και τα σκόμας, και διότι, γιατί ακριβώς το κύριο γνώρισμα της Ορθοδοξίας είναι η θεραπεία, θεραπεύουν, πήγε ο Ιησούς, και γι' αυτό ζητείται να τεθεί και αυτό το θέμα της θεραπείας, δηλαδή μέσα στον χώρο της Εκκλησίας δεν πάμε μόνο να ακούσουμε ωραίες ακολουθίες ή να ακούσουμε ένα καλοκαίρι, αλλά και να μας δοθεί η δυνατότητα θεραπείας.
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα να παρακαλέσουμε τον πρωτοσύγκελο πατέρα Θωμάση Δομινό να μας αναφέρει τα πρακτικά της τρίτης ομάδας που είχε ο τίτλο «Τα όρια της κοινωνικής ευθύνης στην Εκκλησία». Η τρίτη ομάδα εργασίας ασχολήθηκε, όπως ακούσατε, με το σημαντικό θέμα των ορίων της κοινωνικής ευθύνης μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Η σύνθεσή της απεδελείται από 55 και πλέον πρόσωπα όλων των ηλικιών και διαφόρων εκκλησιαστικών και κοινωνικών βαθμών και ομάδων. Ο συντονιστής της ομάδος ήταν ο πρώτος που έλαβε το λόγο και προσπάθησε μέσα σε λίγες γραμμές να περιγράψει το θέμα τόσο από θεολογικής όσο και από ιστορικοκοινωνικής πλευράς. Έγινε εκτενής αναφορά στην αποσαφήνιση της υψηλής έννοιας των ορίων στην Εκκλησία, με κεντρική τοποθέτηση την άρνηση περιγραφής αυτών ακριβώς των ορίων, διότι όπως υπόθηκε, η ίδια η αγάπη του Θεανθρώπου Ιησού δεν περιορίζεται μέσα σε φιλετικές, οικονομικές, θρησκευτικές και λοιπές ανθρώπινες διακρίσεις και όρια, αλλά προσφέρεται ισομερός σε κάθε έναν από μας. Έτσι λοιπόν η αγάπη αυτή συνδέεται άμεσα με τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες της Εκκλησίας, χωρίς να υποκαθιστούν το κύριο έργο της που είναι η σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων. Η σωτηριολογική αυτή έκφραση της Εκκλησίας πρέπει να καθοδηγεί τους πιστούς προς μια υπαρξιακή φιλανθρωπική συμπεριφορά, με σκοπό όχι την φιλανθρωπία καθ' αυτή, αλλά την καλλιέργειά της στις συνειδήσεις των πιστών μελών της Εκκλησίας. Πιστών, παύλα, μελών. Νοηθεί πιστών μελών. Ύστερα από την εισηγητική αυτή αναφορά στη λεκτική περιγραφή του θέματος, κάθε μέλος της ομάδας είχε την δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις, προβληματισμούς και τις προτάσεις του μέσα σε κλίμα σεβασμού προς τον άλλο, αγάπης προς την Εκκλησία και γόνιμης κριτικής για τα ζητήματα που ανέκυψαν από το γενικό προβληματισμό επάνω στο κεντρικό θέμα. Πρέπει να τονίσω ότι το επίπεδο της συζητήσεως ήταν πολύ υψηλό, η συμπεριφορά των μελών της ομάδος άψογη, με σεβασμό και προς τον συντονιστή, αλλά βεβαίως και τον συντονιστή ασφαλώς προς τους υπολείπους. Οι περισσότεροι εκ των μελών της ομάδος κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία να μεταφερθούν στο σεπτό σώμα της ιεραρχίας οι προτάσεις τους αυτές. Σε μια προσπάθεια τώρα ομαδοποίησης των προτάσεων μπορούμε να τις κατατάξουμε σε τρεις έτσι πρόχειρα κεντρικές κατηγορίες, θεωρητική, γενική και πρακτική. Σχετικά με την πρώτη, την θεωρητική, ακούστηκαν και καταγράφηκαν απόψεις για την γενικότερη προβληματική και την έννοια του διαλόγου με την κοινωνία. Έγιναν επισημάνσεις να διαφυλαχθεί ο ορθόδοξος χαρακτήρας του διαλόγου και να δοθεί η ανάλογη προσοχή στην αποφυγή υιοθέτηση προτεσταντικών μοντέλων που μέσα στη διάρκεια της ιστορίας απέτυχαν να διαφυλάξουν την άρρηκτη σχέση κοινωνίας και εκκλησίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε ανάλογα παραδείγματα μέσα στην εξελικτική πορεία της Εκκλησίας, στην ιστορία και τονίστηκε ο καταλυτικός ρόλος του Επισκόπου στην άσκηση διοικήσεως της Εκκλησίας και συγκεκριμένα στη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε ενοριακό επίπεδο από αυτόν, ενώ από την άλλη προστέθηκε στην ουσία του διαλόγου η εναλλακτική μορφή του που στηρίζεται περισσότερο στη νέα τάση ενοχοποίησης του πιστού μέσα στην εσφαλμένη θεώρηση της αμαρτίας. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι θέσεις ορισμένων μελών της ομάδας σχετικά με τα σύγχρονα προβλήματα της εποχής μας και γενικότερα της πατρίδας μας, με λεπτομερή αναφορά στην ανεργία, στην αύξηση του δημογραφικού προβλήματος, στην αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, στην προβολή των δραστηριοτήτων της επίσημης εκκλησίας στον τομέα της φιλανθρωπίας, στην διαφάνεια των οικονομικών και στην ενημέρωση συναφών δράσεων και στην έλλειψη επιμορφώσεως του ενοριακού κλήρου. Την τρίτη και τελευταία κατηγορία απαρτίζουν οι προτάσεις που δόθηκαν στα παραπάνω προβλήματα με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της Ιεράς Συνόδου και συνοψίζονται στις ακόλουθες. Να γίνεται ετήσιος απολογισμός φιλανθρωπικών και λοιπών δραστηριοτήτων των ενοριακών ναών και των Μητροπόλεων, είτε με την μορφή ημερίδων, είτε με έντυπα και άλλα πληροφοριακά δελτία,
Δεύτερον, διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας και γενικά των οικονομικών και των ενωριών και των Μητροπόλεων. Τρίτον, προβολή του έργου της Εκκλησίας από την τηλεόραση και με τη χρήση των σύγχρονων μεθόδων τεχνολογίας. Τέταρτον, ίδρυση τηλεοπτικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με την μέγιστη δυνατή κάλυψη. Πέμπτον, σύσταση επιτροπής αξιολόγησης των ιερέων από επιφανείς κληρικούς και λαϊκούς με σκοπό τόσο τον έλεγχο όσο και τον έπαινο. Έκτον, διοργάνωση ανάλογων ημερίδων με τη σημερινή μορφή σε επίπεδο Μητροπόλεων και τοπικών ομάδων. Έβδομο, ίδρυση θεσμού λειτουργίας ναών που θα εφημερεύουν σε 24-ωρη βάση με σκοπό την κάλυψη των ιδιαίτερα σύγχρονων δύσκολων αναγκών. Όγδο, εμπλουτισμός των ξενόγλωσσων εγχειριδίων κατηχήσεως και λοιπόν εντύπων με σκοπό την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, ιδιαίτερα για φυλακές, για μετανάστες οικονομικούς κλπ. Όγδο, ανάγκη ιδιαίτερης μέριμνας για την εκκλησιαστική παιδεία των νέων μέσα από τους ήδη υπάρχοντες ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της Εκκλησίας. Ένατον, ειδική μέριμνα της Εκκλησίας για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Δέκατον, άσκηση πίεσης υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για την ικανοποίηση των αιτημάτων αναγνώρισης των οικογενειών με τρία τέκνα ως πολίτεκνες, εννοείται άσκηση πίεσης προς την κυβέρνηση. Ενδέκατο, αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος με την υιοθέτηση παιδιών και σε ενοριακό επίπεδο. Συζητήθηκε το θέμα της υιοθεσίας του τρίτου παιδιού στην Θράκη και από εκεί εδόθη η εφορμή για αυτή τον προβληματισμό. Δωδέκατο, ανάγκη επιμόρφωσης του Ιερού Κλήρου και εξειδίκευσης σε αντικείμενα που άπτονται σύγχρονων προβλημάτων. Αξίζει τέλος να σημειώσουμε την καθολική αποδοχή που επέδειξε η ομάδα εργασίας μας στην πρωτοβουλία αυτή της Ιεράς Συνόδου να διεξάγει τον παρόντα διάλογο και στην παρότρινση να συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή με κάθε τρόπο εκφράζοντας τη διαβεβαίωση ότι ο πιστός λαός θα την στηρίξει με κάθε μέσο και τρόπο που διαθέτει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Θωμά για τα απορίσματα της ομάδος που είχε σαν τίτλο «Τα όρια της κοινωνικής ευθύνης στην Εκκλησία» και να έρθουμε στην τέτη και τελευταία ομάδα που είχε τίτλο «Οι νέοι στη ζωή της Εκκλησίας» με τον πατέρα Ματθαίο Χάλαρη, πρωτοπροσύτητα από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, η οποία ίσως να ήταν και η πιο πολυμελής, φαινόταν η πιο πολυμελής, γιατί είχε και ο κύριος στην αίθουσα της. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, ήμασταν ένα μικρό συνέδριο στη σκιά του μεγάλου συνεδρίου. Η ομάδα μας απαρτιζόταν από 95 περίπου μέλη και καταλαβαίνετε ότι υπήρξε ένας κατεχισμός προτάσεων που προσπαθήσαμε όσο γινόταν να τις συνοψίσουμε για να σας τις παρουσιάσουμε τουλάχιστον περιληπτικά. Η λέξη νέος είναι συνώνυμη με τους όρους προβληματισμός και αμφισβήτηση. Παλιότερα, οι δομές της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής δεν επέτρεπαν την ελεύθερη έκφραση των προβληματισμών αυτών. Σήμερα όμως, με την ελευθερία που υπάρχει, οι νέοι διατυπώνουν εύκολα τις αντιρρήσεις τους και τα προβλήματά τους. Ιδιαίτερα στη σχέση τους με την Εκκλησία, οι νέοι δηλώνουν πως πιστεύουν στο Θεό, δίχως να έχουν ζωτική σχέση με την Εκκλησία. Αυτό σημαίνει πως τα παιδιά διαφοροποιούν μέσα τους τον Χριστό και την Εκκλησία. Έχουμε δηλαδή σε εφαρμογή το σχήμα «Χριστός ναι, Εκκλησία όχι». Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην απουσία σωστής θεολογικής παιδείας, στα σκάνδαλα των κληρικών, στο αντιεκκλησιαστικό πνεύμα που επικρατεί στην εποχή μας και στην αδράνεια των ανθρώπων της Εκκλησίας να καταστήσουν εμφανή την παρουσία τους στα σύγχρονα προβλήματα μέσα από το Ευαγγελικό μήνυμα. Αν όμως μελετήσουμε σε βάθος το θέμα αυτό, θα διαπιστώσουμε ότι πίσω από την εξωτερική φαινομενική αυτή στάση των νέων έναντι της Εκκλησίας, κρύβεται ασφαλώς μια πηγαία λαχτάρα για έντονες συγκινήσεις
και μία ηχηρή διαμαρτυρία για τις συμβατικότητες της ζωής. Στο αφετηριακό του σημείο, οι νέοι δεν μας θέλουν εμάς τους ποιμένες, στιγνούς υπαλλήλους, μας αρνούνται τον ρόλο του θρησκευτικού εκπροσώπου, του κρατικού λειτουργού. Η Εκκλησία δεν είναι ένα ανθρώπινο θρησκευτικό κατασκεύασμα, αλλά θεανθρώπινη κοινωνία. Δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ οι νέοι το τραγικό λάθος να τους προσφέρουμε μία ορθοδοξία με αλλοιωμένο περιεχόμενο, προσαρμοσμένη στην λογική του ευδαιμονισμού και της φυγοπονίας, της αοριστίας, της εξουσίας και της εκοσμίκευσης. Δεν έχουμε το δικαίωμα να εφησυχάσουμε την ανήσυχη νεανική ψυχή, προσφέροντάς της οράματα χωρίς αντίκρισμα, κοινωνική αλλαγή χωρίς προσωπική μεταμόρφωση, μαγικές λύσεις χωρίς κόπο και αγώνα. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε στο ποιματικό έργο μας έναντι των νέων είναι να τους δώσουμε να κατανοήσουν τηρουμένο των αναλογιών τον όρο Εκκλησία με σύγχρονα μέσα κατηχήσεως, δηλαδή νέα κατηχητικά βοηθήματα, ηλεκτρονική μορφή κατηχήσεως και ραδιοτηλεοπτικό σταθμό. Οι νέοι που βαπτίστηκαν στο όνομα του Τριαδικού Θεού και είναι συνδετημόνες στην Τράπεζα της Ευχαριστίας είναι μέλη ενεργά αυτής της Εκκλησίας, με τεράστια δυνατότητα προσφοράς. Αν ο κόσμος τους προσφέρει την αναισθητότητα, την ψυχρότητα στις διανθρώπινες και διαπροσωπικές σχέσεις, την άρνηση της αυθεντικής κοινωνικότητας, η Εκκλησία και μάλιστα η ενορία ως το κύτταρο της εκκλησιαστικής ζωής οφείλει να εκφράζεται με την ταυτότητά της, δηλαδή ως Θεία Κοινωνία. Η σχέση μας με τους νέους μέσα στην ενορία είναι σχέση πνευματικός-οικογενειακή. Αυτού του είδους η κοινωνία πραγματώνεται ουσιαστικά σε κάθε λατρευτική σύναξη και επεκτείνεται μυστηριακά μέσα στην κοινωνία με την Ορθόδοξη κοινότητα. Πρέπει να καταλάβουμε δύο πολύ βασικούς κανόνες. Η καλύτερη μορφή κατηχήσεως είναι η Ορθόδοξη εκκλησιαστική ζωή που κορυφώνεται στην Ευχαριστιακή Σύναξη και δεύτερον, για να κερδίσουμε ένα νέο πρέπει να τον εντάξουμε στο ενοριακό μας έργο. Ό,τι έχει σχέση με εκφράσεις αυτής της κοινής πνευματικής ενοριακής ζωής δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς αναλύωτης αγάπης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται οργανικά κάθε ενοριακό νεανικό πρόγραμμα, όπως διάφορες εκδηλώσεις πνευματικές, πολιτιστικές, ανθρωπιστικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές, ενοριακά τμήματα ποικίλου περιεχομένου, συζητήσεις, ηλεκτρονικά μέσα, διαδίκτυο ενοριών και ιερών μητροπόλεων. Το Α και το Ω όλων των δραστηριοτήτων μας είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι ο νέος είναι μέλος της Εκκλησίας μας, μέλος του Σώματος του Χριστού. Στον σκοπό αυτό, ουσιαστική συμβολή έχει η πλούσια ορθόδοξη λατρευτική ζωή. Όταν μας πλησιάζει ένας νέος, καλό είναι να ανοίξουμε την καρδιά μας σε αυτόν, να σταματήσουμε να του λέμε πολλά, για να ακούσουμε αυτά που θέλει εκείνος να μας πει. Και όταν βγάλει από μέσα του ό,τι τον πληγώνει, τότε έρχεται η ευλογημένη ώρα της χειρουργικής τομής, η ώρα της πνευματικής μεταμόσχευσης. Ως ιερείς και στελέχη του νεανικού έργου των ενοριών μας, δεν πρέπει να εξαντλήσουμε την ποιματική πνευματική μας μέρημνα, κάνοντας αυτό σκοπό την αναζήτηση μοντέρνων τρόπων επαναευαγγελισμού των νέων, αναλυσκόμενη σε πολυσύνθετα σχέδια και μακροσκελείς αναλύσεις. Θα κουραστούμε και θα κουράσουμε. Ίσως θα χρεοκοπήσουμε πνευματικά και ποιματικά. Το κενό μήνυμα ενδέχεται να το κάνουμε κοινό, το ενδιαφέρον μας ρουτίνα, την αποστολή μας εντυπωσιασμό. Μην ξεχάσουμε ποτέ ότι η αγάπη στο πρόσωπο του Ιησού είναι ασυγκρίτως εφευρετική, ανώτερη από κάθε μορφή marketing ή επικοινωνιακής σπουδής. Και κάτι ακόμη, ο κάθε νέος είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο του πνευματικού μας έργου. Ο κάθε νέος είναι μια πρόκληση της ποιματικής μας ευαισθησίας. Ένας αγράμματος καλόγερος με καύση καρδίας, ένας ποιμένας με εξατομικευμένο πόνο και φιλότιμο για κάθε νέο, ένας χαριτωμένος κατηχητής θα μας θυμίζουν πάντοτε ότι ο δρόμος προς την νεανική ψυχή διασταυρώνεται με την πνευματική πατρότητα,
την απλότητα, την ειλικρίνεια, το ενδιαφέρον, τον φωτισμό, την προσευχή και τέλος την μνημόνευση των προσώπων αυτών στην Ιερά Προσκομιδή. Οι νέοι κουράστηκαν να αναζητούν. Απλώνουν τα χέρια τους και περιμένουν βοήθεια. Απομένει να βρεθούν οι αυθεντικοί, οι γνήστιοι εκφραστές των μεγάλων και ωραίων αληθιών της πίστεώς μας, που ζωοποιούν και σώζουν. Και αυτοί οι εκφραστές, πρωτίστως, είμαστε όλοι εμείς ιερείς και τα στελέχη των ενοριακών νεανικών προσπαθειών, οι οποίοι γευθήκαμε τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία, το ζωοποιό σώμα του. Εμείς που απαντούμε στο ποτέ και πουθενά, δηλαδή στην στήρα άρνηση και απόρριψη, με την λειτουργική εκφώνηση. Και δώσει μην 90 στόματι και μια καρδία να βιώσουμε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Ματέο Χάλαδη για τα συμπεράσματα που γίναν φαίνεται μικρή εισήγηση, το νέο στη ζωή της Εκκλησίας, η παρουσία πολλών έδειξε το δείχνει το ενδιαφέρον που υπάρχει για αυτό το τομέα. Και τώρα, όπως προβλέπει το πρόγραμμα, έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας για συζήτηση πλέον εφόλης της ύλης, για όσα ακούστηκαν, για όσα ελέγχθησαν και βεβαίως θα ήταν καλό όποιος θέλει να συμβάλλει και να προτείνει για την τυχόν καλύτερη ακόμη διοργάνωση παρόμοιων συναντήσεων, αφού από την πλευρά της Επιτροπής και της Ιεράς Συνόδου φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση παρόμοια συνέδρια να πραγματοποιηθούν σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Και βεβαίως για την τυχόν θεματολογία της που θα μπορούσε να απασχολήσει αυτά τα συνέδρια και στο μέλλον. Ο χρόνος είναι δικός μας, τουλάχιστον μέχρι τις 6. Μπορούμε λοιπόν να τοποθετηθούμε, να ρωτήσουμε και να συμβάλλουμε περαιτέρω στον διάλογο που ολοκληρώθηκε στις ομάδες εργασίας και πλέον είμαστε όλοι μαζί σας.